Ναι. Εσύ το 2007 προέβλεψες τη... ότι θα το καστελόριζω, ναι. Το 2010 σου. Να σου πω, ναι, 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 να σου πω, μην... Αυτό βολεύει τον ΠΑΟΚ γιατί η ΑΕΚ με τους μείον βαθμούς θα τον καβάτζωνε. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Άρα ο κοροναϊός βοηθάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Άρα τον χρόνο θα λέμε οι πρωταθλητές. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής. Τι, έτσι είναι, ρε φίλε. Πόσα πρωταθλητής, ρε. Πόσα πρωταθλητής θα είναι. Πόσα πρωταθλητής. Φέτος είναι πρωταθλητής. Κάνε δεν θα πρωταθλητής. Είναι πρωταθλητής τώρα αυτή την τρέχουσα σεζόν. Είναι πρωταθλητής ακόμα. Έχει το στέμα. Το στέμα, στο θρόνο αυτό κάθεται. Ποιο στέμα, ρε, ποιο θρόνο κάθεται. Τι. Τώρα θέλει άλλη σάβε την ελπίδα. Κάτσε, ρε φίλε, όπω είναι. Αυτό η Miss Young Miss, πώς να λένε, Star Ελλάς. Δεν έρχεται η παλιά Star Ελλάς και βάζει το στέμα στην καινούρια. Ο Star Ελλάς, άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, ήταν. Ήθες. Δεν μου λες, με αυτό τις εκκλησίες τι γίνεται, θέλουν 800 ευρώ τα παπαδαριά. Λοιπόν. Κάτσε ρε, Χατζινάκο, τα παπαδαριά. Άσε πάλι ρε, πάτε πάλι. Τα κοσάρια θέλουν τα παπαδαριά. Ένα οξυγόνο δώσανε ρε, σε ένα νοσοκό. Πώς δεν βάζουν ρε, να μην πει η δεξιά σου, να μην ξέρει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Το λέει το Ευαγγέλιο. Ρε τι Ευαγγέλιο, αγαπάτε αλλήλους λέει το Ευαγγέλιο. Ένα να καλό κρίστο δεν το λένε. Την πεσεντέ θαλάσσια, καλά παίκταση θαλάσσια, σε βλαμάρα, εγώ μιλάω τώρα. Όχι ταπείνωση ρε, ταπεινότητα θα πει. Ταπεινότητα ρε, ταπείνωση. Ανόητε. Ταπείνωση. Ταπείνωση. Έχει δώσει εκκλησία, δηλαδή έχει κάνει 5 μονάδες μεθ και δεν το μάθαμε. Το ξέρεις, δυσκολεύομαι. Συγγνώμη, δυσκολεύομαι. Ξέρεις ότι στο Παπα-Νικολάου πάνω. Το παδερίο πήγε να πει. Όχι, όχι, ρε. Στο Παπα-Νικολάου πάνω. Τι έγινε. Ο Βαρνάβας έχει χτίσει ολόκληρο κτίριο για τους συνοδούς αυτούς που είναι μακροχρόνια νοσηλεύονται εκεί πέρα, για τους συνοδούς τους να μένουν δωρεάν. Να μην πληρώνουν ξενοδοχεία και τέτοια. Το δεν το λέει κανείς. Το έχει πόσο καιρό. Δεν τα λένε. Αυτό είναι ότι πιο φθηνό, ξέρεις. Ό,τι φθηνό, ναι, φθηνό. Άσε ρε τώρα. Καλά που είναι η εκκλησία και ταΐζει κόσμο με τα συσίτια, γιατί άμα βγουν στους δρόμους ο πεινασμένος, γιατί τώρα θα πεινάσουμε. Εγώ τα βλέπω εγώ επειδή είμαι φούρναρης. Και είναι είδος πρώτης ανάγκης, με κοροϊδεύανε. Εγώ από το 2007, μπορεί να είμαι μικρός, αλλά έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Από το 2007 έλεγα ότι θα έχει κρίση. Όταν ερχόταν. Να σου πω μόνο αυτό σύντομα. Τι κρίση είναι που αφού είχαμε το. Α, πριν το 10 ναι, ερχόταν ένα. Σοβαρά, θέλω να μιλήσω σοβαρά. Μην κάνεις τώρα κρυμάτι. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Θα απαντήσω, ναι. Ναι. Εσύ το 2007 προέβλεψες τη... ότι θα το καστελόριζω το 2010 σου. Να σου πω, ναι. Να σου πω, μην ηρωνεύεσαι. Μα δεν ηρωνεύεσαι, που αγόρι μου παρά το φούρνο πήγες κανένα. Ερχόταν ένα. Στέλεχο σε κανένα από πολιτική. Έτσι, Δευτέρα ξημερώματα, καλή ώρα όπως τώρα, έρχεται ένα στο φούρνο με καλά ρούχα τέτοια αυτά, λέει... Τι χρονιά αυτό? Το 7. Το 7. Έρχεται, λέει, γεια σου φίλε μου, λέω γεια σου άγνωστη, θέλω, λέει, να άμα έχεις κάτι να φάω, κάτι αυτά, να πάρω για τα παιδάκια μου. Κλωτσιά δρόμο έξω, κατευθείαν. Λέω, φίλε, τώρα άνοιξα, λέω, ότι έχει, ξέρω εγώ, να σε δώσω, κάνα ξηρά τροφή, έτσι, κουλουράκια, τέτοια. Τον έδωσε, έρχεται την άλλη μέρα με άλλα ρούχα. Το ίδιο πράγμα. Την τρίτη μέρα πάλι για τα παιδάκια μου αυτά. Μάλα ρούχα. Μάλα ρούχα. Του δίνεις εσύ. Την τέταρτη μέρα. Σε βρήκε μάλα. Την τέταρτη μέρα. Ναι. Το λέω καλά, ρε φίλε, λέω. Ναι. Επειδή έρχονται κι άλλοι ζητιάνοι το ένα τ' άλλο. Ναι. Λέω, ποιος είσαι. Δεν σε βλέπω τόσο γύρω. Μήπως με κοροϊδεύεις. Πες τουλάχιστον εγώ θα σε δώσω. Σε βρήκε φτηνό, βλάκα. Όχι, ναι. Ρε φίλε, λέει, είμαι άνεργος. Ναι. Έχω μείνει, δεν μπορώ να ταΐσω τα παιδιά μου. Λέω ότι πάω στη δουλειά. Τάχα να με κάνει πρωινό και ψιλοέκλεγε. Έκλεγε. Και λέει, ας δεν ξανάρχομαι. Λέει, άμα είναι έτσι. Γιατί ήδη αισθάνομαι άσχημα. Και λέω ήδη πελάτη. Και από εκεί κατάλαβες ότι μπαίνει στο μνημόνιο. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Να σου πω γιατί. Υπήρχε μια άλλη. Είχε έρθει από τη Λάρισα. Τι γελάς ρε. Είχε έρθει από τη Λάρισα. Τι είμαστε στο βιντεάκι. Είχε έρθει από τη Λάρισα. Άκου να σε πω. Ο Χατζηνάκος γελάς. Αυτά είναι τραγικά. Αυτά είναι τραγικά ρε παιδιά. Τι. Ήρθε από τη Λάρισα. Ήρθε από τη Λάρισα. Ορφανή. Ορφανή. Πόσο χρόνο ήταν. Πριν αυτό ξέρει τι ήταν. Πόσο χρόνο ήταν. Αυτό καταρχήν κάτσε πρώτη περίπτωση. Αυτό είχε καλύτερο το φίλο τον κουλοχέρι. Βγες τον κουλοχέρι, όχι τον Ευθύμη. Τον άλλον, ναι. Τον άλλον. Είχε τα ρούχα του γιατά. Μέχρι να πάει σπίτι να πούμε. Τα χάσε όλα. Τα έκανε τη μάνα όλα. Και πήγαινε έπαιρνε ψωμί μετά το φούρναρι. Κατάλαβες ήταν αυτός. Για πες την Ορφανή, πόσο χρόνο ήταν η Ορφανή. Δεν ξέρω. Πότε. Φρεσκοπαντρεμένη. Καλή. Ρε φίλε, τώρα πού να. Τέλος πάντων, εκεί κοντά στην γειτονιά μας. Παντρεύεται έναν. Ταυτόχρονα οι γονείς του πεθαίνουν αυτοί, ήταν μεγάλοι. Πεθαίνουν, ένας πεθαίνει. Και αυτό σκοτώνεται, το 7 γι' αυτό. Σκοτώνεται αυτός και είναι έγκυος αυτή ήδη. Και έμεινε στον δρόμο. Δεν θέλει πολύ. Αυτό το είχατε κάνει και στο Λίμπερο μια φορά, θυμάμαι. Αυτό με την κρίση, τι σχέση έχει, ρε φίλε. Που την βρήκαν αυτή τα 7. Δεν θέλει. Αυτά πήγε στο Φαραώ τώρα. Αυτό με την κρίση. Την τάιζε. Σκοτώθηκαν οι γονείς τη.
Εγώ είχα πελάτες, πελάτες με καλούς που άρχισαν μετά και ερχόντουσαν. Άρα από αυτά τα δύο κλείσιμο. Ερχόντουσαν μεσημέρια στο κλείσιμο και του έδιναν τσάπα πράγματα. Ωραία, ότι... από αυτά. Φαντάσου, έβλεπα εγώ ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Μην γελάσαι. Μην γελάσαι, ρε φιλέ. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Μην λυπάσαι κανένα. Από το 7 δηλαδή γινόταν αυτά και από αυτά κατάλαβα. Ναι, και του έλεγα, αυτού ότι μπαίνουν σε μνημόνιο. Ναι, ότι μπαίνουμε, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έβλεπα εγώ χιονοστιβάδα. Πώ είναι, ξεκινάει από μια χιονόπελα, τάκ 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 κατεβαίνει κάτω και είναι το ολόκληρο μπάλα. Πώ κάνω στα καρτούν. Ναι, μάτια μου. Ναι. Ναι. Ή αλλιώ ναι, ντόμινο πίσω. Ναι, ναι, παιδιά, ναι. Πρέπει να υπάρχουν μειώσει. Αυτά πέφτει η δουλειά, πέφτει αυτά. Δεν πιστεύανε. Καλά που είναι εκκλησία, φίλε. Άμα πεινάει ο άλλο δεν έχει κάτι να χάσει. Δεν μου λες. Άμα αυτά... πεινάει ο άλλο δεν έχει κάτι. Αν αρχίσει του τρόπου θα γίνει Χάνιμπαλ. Χάνιμπαλ θα γίνουμε, θα του τρώμε. Αυστηγά. Δεν θα βγαίνουμε. Αυτά που δίνει η εκκλησία από την τσέπη τη τα δίνει ή τα μαζεύει από του άλλου. Και αντί να το πεις φούρναρι πουλα την καμπαρτίνα σου, του έδινες λέει ψωμιά. Εγώ αυτό που έπαθα με τόσες αγαθοεργίες που έχουμε κάνει, εδώ και δύο χρόνια δεν δίνω δεκάρα σε κανέναν. Μια από τις τελευταίες ηλιδιότητες που έχω κάνει είναι ότι μάζευα λεφτά για ένα παιδάκι το οποίο ήταν χαζό, αλλά δεν υπήρχε παιδάκι. Ένα. Και το άλλο ήταν ότι μάζευα τρόφιμα για κάποιον αναξιοπαθούντα. Έδωσα ραντεβού μαζί του εκεί κοντά στο Εγνατία με Αντιγονιδόν και ήρθε με μια 318 BMW κουπέσα του Χατζινάκου δεκαετίας και βγαίνει ένας με κούτσενε και τα λοιπά. Λέω τι έγινε φίλε, λέει τα... οι σακούλες λέει που είναι. Και εγώ πήγα με τον Κόρταπα, λοιπόν μην δίνετε σε κανέναν φράγκο, όλοι οι κουμαρτζίδες και άμα κάποιος έχει τέσσερα παιδιά και δεν έχει δουλειά να πρόσεχε να μην έκανε τέσσερα παιδιά. Τα πει κάνω τέσσερα παιδιά. Εγώ μπορώ να σε κάνω πέντε. Άστε το παραμύθι να πούμε. Αυτή τη βλακή. Χατζινάκο δεν σ' άκουσα σήμερα. Check it out now. The funk soul brother. Right about now.